παρουσία του ζωγράφου Πολ Σουλικιά δόθηκε σήμερα συνέντευξη τύπου για την έκθεση που θα πραγματοποιηθεί από την 1η έως και τις 28 Ιουνίου στο Πολιτιστικό Κέντρο του Δήμου της Νέας Ιωνίας. Ο νομάτης της Μαγνησίας, κ. Απόστολος Παπατόλιας, τόνισε στο καθήκον που έχει η τοπική αυτοδιοίκηση να τιμήσει ανθρώπους που έχουν διαφημίσει την περιοχή στο εξωτερικό. Η Ομαρχία, μετά από πρόταση του τέος Υπουργού Εσωτερικών, του κ. Λεωνίδα Τζανή, θεώρησε καθήκον της να τιμήσει ένα μεγάλο ζωγράφο, ένα σπουδαίο καλλιτέχνη, τον Πολ Σουλικιά, τον παλαιολόγο Πολ Σουλικιά, ένα ζωγράφο με πολύ μεγάλο καλλιτεχνικό ανάστημα. Ένα ζωγράφο ο οποίος παραδόξως δεν ήταν γνωστός στην ίδια του στην τοπική κοινωνία της Μαγνησίας, δεν ήταν γνωστός στο Βόλο. Είναι χρέος να τιμούμε τέτοιους καλλιτέχνες αυτού του αναστήματος και του διαμετρήματος εν ζωή, έτσι ώστε αφενός οι ίδιοι να έχουν τη χαρά και την ικανοποίηση της αναγνώρισης από τους πολίτες, αλλά και αφετέρου να δίνεται στους πολίτες η ευκαιρία να έρθουν σε επαφή με αυτό το τόσο σημαντικό και πλούσιο έργο τους. Έχω συνηθίσει εδώ, ειδικά στην Ελλάδα, μου γυρίζουν την πλάτη, ο πιο τελευταίο ζωγράφο μου γυρίζει την πλάτη. Ένα πολύ μεγάλο ζωγράφο που δεν δικαιούται η πόλη μας, όσο και αν ο ίδιος έχει μάθει να ζει έτσι, να τον έχει εκεί με σβησμένα τα φώτα και να μην τον τιμάει. Θέλω λοιπόν να συγχαρώ ιδιαίτερα την Ομαρχία που ανταποκρίθηκε σε αυτή τη σκέψη από την πρώτη στιγμή είχα, διότι να τα λέμε και τα πράγματα έξω από τα δόντια, παιδιά, και στην πόλη μας υπάρχουν κυκλώματα που δεν θέλουν την πρόθεση και την ανάπτυξη, που ξεκινάνε από ιστεροβουλία, από μικρότητες καμιά φορά. Ο παλαιολόγος Πολ Σουλικιάς γεννήθηκε το 1926 στην Κομοτηνή και μεγάλωσε στο Βόλο. Σπούδασε ζωγραφική στην Αθήνα και το Παρίσι και το 1959 πήγε στον Καναδά. Εκεί από το 1965 έως και σήμερα έζησε και ζει τη μεγάλη αναγνώριση του έργου του.